Σύντροφοι και φίλοι, συντρόφισσες και φίλες, η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας παντού δεν είναι απλά ένα σύνθημα, είναι κάλεσμα που εκφράζει την ανάγκη ο λαός μας να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, γιατί το πραγματικά διαφορετικό για το λαό μπορεί να έρθει μόνο μέσα από το δυνάμωμα της δικής του φωνής, της δικής του πάλης, μέσα από το δυνάμωμα των συνδυασμών που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις δημοτικές, περιφερειακές εκλογές, στις ευρωεκλογές. Η σύνθεση του ψηφοδελτίου της Λαϊκής Εισπύρωσης και στο Δήμο Τρικαίων αποτυπώνει τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει η κοινή δράση των ανθρώπων που αγωνίζονται για το δίκαιο του λαού, ο κοινός αγώνας κάθε ανθρώπου του μόχθου με τους κομμουνιστές. Είναι εγγύηση για το ποιος θα πρωταγωνιστήσει για την ανακούφιση του λαού, για το ποιος θα δώσει δύναμη στην οργάνωση της λαϊκής πάλης, για να έρθει η αλλαγή που έχουν ανάγκη οι νέοι της πόλης, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι αγρότες και επαγγελματίες. Και στο Δήμο Τρικαίων χορτάσαμε από σωτήρες και δυνατά ονόματα, παλιούς και νέους υποψήφιους που εμφανίζονται ως δήθεν ανεξάρτητοι, ακιδεμόνευτοι, υπερκομματικοί, ότι ενδιαφέρονται μόνο για τα τοπικά, ότι έχουν όραμα και λύσεις για τα τρίκαλα. Χορτάσαμε από μεταγραφές και συνεργασίες μεταξύ στελεχών που υπηρέτησαν την αμαρτωλή πολιτική των κομμάτων τους και τα τελείωτα αλυσβερίσκια τους αποσκοπούν στο να μοιράζονται τις καρέκλες του Δημοτικού Συμβουλίου για να υπηρετήσουν με αφοσίωση τα ίδια συμφέροντα που υπηρέτησαν ως τώρα. Το λέμε καθαρά και εξάστερα. Ακριβώς επειδή υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, υπάρχει η Λαϊκή Συσπήρωση, δεν μπορεί να κρυφτεί το γεγονός ότι και στην τοπική διοίκηση συγκρούονται δύο γραμμές, δύο κόσμοι. Απ' τη μία οι δυνάμεις που συγχρονίζονται και ευθυγραμμίζονται με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων και τις ανάγκες του αστικού κράτους, και από την άλλη οι δυνάμεις που υπηρετούν τα λαϊκά συμφέροντα σε σύγκρουση με την κυρίαρχη πολιτική. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Επομένως, θέλουμε μια δημοτική αρχή που θα μας γανώνει τα μυαλά περί έξυπνης πόλης με διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές που προωθούν επιχειρηματικά συμφέροντα, ή θέλουμε δημοτική αρχή που θα ανακουφίσει ουσιαστικά τους 10.000 επίσημα καταγεγραμμένους ανέργους του Δήμου μας, τις 4.500 οικογένειες που είναι ενταγμένες στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και άλλες ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, μειώνοντας ή καταργώντας διάφορα τέλη και φόρους, μειώνοντας ή και απαλλάσσοντας από τα τιμολόγια του νερού. Θέλουμε δημοτική αρχή που να ξεσπάει στους μικροφυλέτες του Δήμου, κάνοντας κατασχέσεις λογαριασμών σε τουλάχιστον 4.000 συνδημότες και σε 3.000 να τους αφαιρεί τη δυνατότητα να έχουν φορολογική ενημερότητα, ή θέλουμε δημοτική αρχή που θα κυνηγάει τους μεγαλοφυλέτες που συνήθως μένουν στο απειρόβλητο. Θέλουμε δυνάμεις στη διοίκηση του Δήμου που αποδέχονται τη δραστική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, που συμφωνούν απόλυτα το επόμενο διάστημα να ενταθούν οι προσπάθειες για αύξηση των ιδίων εσόδων, δηλαδή έφοδο για την ίσπραξη οφειλών λαϊκών οικογενειών προς το Δήμο ή και ενδεχομένως αύξηση των ανταποδοτικών τελών, ή θέλουμε δυνάμεις που θα διεκδικούν την αναγκαία για τη λειτουργία του Δήμου κρατική χρηματοδότηση, την απόδοση των πόρων που έχουν παρακρατηθεί από το κράτος. Θέλουμε δημοτική αρχή και δήμαρχο που υποστηρίζουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τον ένθια σε τοπικό επίπεδο, ή δημοτική αρχή και δήμαρχο που θα προβάλλουν την ανάγκη κατάργησής του ως αντιλαϊκού και ταξικού φόρου. Θέλουμε δημοτική αρχή που θα επιδιώκει την μεταφορά κρατικών αρμοδιοτήτων στο Δήμο, όπως την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια, ή δημοτική αρχή που θα αντιπαλεύει τη μεταφορά τέτοιων αρμοδιοτήτων, προφυλάσσοντας όσο το δυνατόν το δημόσιο ενιαίο χαρακτήρα, δυσκολεύοντας περισσότερο τη διεύρυνση της ανταποδοτικότητας σε αυτούς τους τομείς. Συμβιβαζόμαστε με ένα Δήμο που θα λειτουργεί με το 50% των εργαζομένων του να είναι συμβασιούχοι, με ελαστικές μορφές απασχόλησης, ή Δήμο που θα υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων για πλήρη και σταθερή εργασία, την πάλη ενάντια στις απολύσεις, την κάλυψη όλων των αναγκαίων θέσεων εργασίας στις υπηρεσίες του Δήμου, την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ή, αν θέλετε, ας πάρουμε την καθαριότητα. Το δίλημα είναι αν θα συνεχίσει να προωθείται η ιδιωτικοποίηση ή η εντατικοποίηση της εργασίας.
λόγω έλλειψης προσωπικού, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, τα κακοσυντηρημένα παλιά και επικίνδυνα οχήματα, τα λειψά έως ανύπρακτα μέσα ατομικής προστασίας, όλα αυτά δηλαδή, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, που δημιουργούν το εκρηκτικό μείγμα για τα εργατικά ατυχήματα που δυστυχώς είχαμε κι εμείς θανατηφόρο πριν λίγο καιρό στην πόλη μας, ή θα ανατραπεί αυτή η πορεία με εξυγχρονισμό των υποδομών, με εξασφάλιση του νέου εξοπλισμού, με εργαζόμενους με μόνιμη και σταθερή δουλειά. Θα είναι κυρίαρχο θέμα οι αστικές αναπλάσεις στο κέντρο της πόλης ή θα υπάρξει διεκδίκηση για έργα που θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και ζητήματα ασφαλείας, όπως έργα αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας που τα έχουμε άμεσα ανάγκη και ως περιοχή, για δέσμευση ελεύθερων χώρων, ιδιαίτερα στο πολεοδομικό ιστό της χώρας, για ανέγερση κυρίως προσχολικών δομών εκπαίδευσης που τόσο λείπουν, για δημιουργία σε άλλους χώρους φοιτητικών εστιών, για υποδομές αποχέτευσης που δεν υπάρχουν ούτε στις συνοικισμούς της πόλης, πόσο μάλλον για τους πρώην καποδιστριακούς δήμους, για έργα και παρεμβάσεις στα εγκατελειμμένα και ερημωμένα χωριά μας, για αποκατάσταση της τριτοκοσμικής εικόνας που παρουσιάζουν οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια της τετραπέρα της πόλης μας. Σύντροφοι και φίλοι, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Απέναντι στη μεγάλη και ηρωική ιστορία του λαού της περιοχής μας, για εθνική ανεξαρτησία, για λαϊκή προκοπή και κυριαρχία, που καθημερινά μας τη θυμίζουν οι ηρωικοί πέντε επονίτες, ο τόπος θυσίας στα Νταμάρια, ο Άρης, είναι πρόκληση η στάση της Δημοτικής Αρχής που έχει εξελιχθεί σε ντίλερ αμερικάνικων επιχειρηματικών συμφερόντων στο Δήμο μας, που υλοποιεί πληρωμένα προγράμματα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ που στοχεύουν στη συνείδηση της νεολαίας για να αυλύνουν, λέει, το αίσθημα του αντιμερικανισμού που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Είναι δε τόσο κολλητή με τον Αμερικάνο πρέσβη που ούτε διανοήθηκαν, έστω και με τη μορφή ψηφίσματος της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, να καταδικάσουν τους νατοϊκούς σχεδιασμούς στην περιοχή μας με την εγκατάσταση των ατονικών βάσεων στη Λάρισα και στο Βόλο. Τον έφεραν μάλιστα και στα σχολεία της πόλης μας να κάτσει δίπλα στους μαθητές, αυτόν που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην άνοδο του φασισμού στην Ουκρανία, από τα γνωστά γεγονότα που όλοι σας γνωρίζετε. Σύντροφοι και φίλοι, ενδεικτικά τα παραπάνω, αλλά είναι πολλοί οι λόγοι που θέλουμε να έχουμε τη Δημοτική Αρχή, ώστε να αποτελέσει όπλο μαχητικό, να είναι ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να καθυστερήσουμε και να αποτρέψουμε τα χειρότερα που έρχονται. Γιατί έξυπνος και ικανός δήμαρχος και Δημοτική Αρχή είναι αυτή η οποία δεν θα είναι yes man, μάλιστα κύριε δηλαδή, της κυρίαρχης πολιτικής, που θα κερδίζει μαζί με τον λαό μικρές και μεγαλύτερες νίκες, ανοίγοντας τελικά το δρόμο για συνολικότερες ανατροπές. Το κάλεσμα που απευθύνουμε στο λαό της πόλης είναι κάλεσμα συνέπειας, αγωνιστικότητας, αισιοδοξίας και πρέπει να φτάσει παντού. Έχουμε τη δύναμη να πάει σε κάθε γωνιά της πόλης, σε κάθε χωριό, σε κάθε λαϊκό σπίτι. Εμπρός λοιπόν, αυτό το ρεύμα αλλαγής και αγώνα μπορεί να εκφραστεί και στην κάλπη. Δίνουμε τη μάχη για κάθε ψήφο. Δίνουμε τη μάχη για να είμαστε στο δεύτερο γύρο. Καλή δύναμη σε όλους σας. Δύναμη.